Σπέβδω να διευκρινίσω από την αρχή ότι η αρνητική μας ψήφος για την υποκύρωση συμφωνία της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί και δεν πρέπει να ερμηνευτεί και ως γενική ή απόλυτη αντίρρηση του κόμματός μας στο να υπάρχει και να αναπτύσσεται η συνεργασία ανάμεσα στις επιστημονικές κοινότητες και στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν άλλωστε πάμπολα θετικά παραδείγματα γόνιμων διεθνών συνεργασιών, τα οποία επιβεβαιώνουν και υπογραμμίζουν ότι τόσο η διεθνική διάσταση όσο και η διεθνική συνεργασία είναι βασικά γνωρίσματα της επιστημονικής έρευνας. Όμως, τόσο η νέα συμφωνία όσο και η τροποποίηση της προηγούμενης δεν ανήκουν σε αυτού του τύπου τις θετικές συνεργασίες για την επιστήμη και την έρευνα από τη σκοπιά πάντα των λαϊκών συμφερόντων. Δεν είναι μόνο ότι ο εισηγητής της πλειοψηφίας εντάσσει τη συμφωνία στην προσπάθεια περαιτέρω ισχυροποίησης των διπλωματικών και στρατιωτικών σχέσεων της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε ότι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί για το κόμμα του το βραβείο της πατρότητας τέτοιων συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε ακόμα ότι ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως βασικό εργαλείο, λέει, εξωστρέφειας και μέρος της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Είναι και το ότι ο ίδιος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Επιτροπή δήλωσε ανοιχτά ότι αυτή η συμφωνία εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2019. Ένας στρατηγικός διάλογος που, θυμίζουμε, ήδη έφερε μια στρατιωτική συμφωνία και γέμισε τη χώρα μας με αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις από την Αλεξανδρούπολη και τη Μαγνησία μέχρι τη Σούδα, ορμητήρια δηλαδή κάθε είδους υπεριαλιστικών πολεμικών σχεδιασμών. Συνεπώς και μετά από όλα αυτά, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η υποσυζήτηση σήμερα συμφωνία στην πραγματικότητα υπηρετεί τη μεγαλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση και τη πιο στενή σύνδεση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια της αναβάθμισης των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Μια αναβάθμιση που την επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να ενισχύσουν την επιρροή τους στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, την ώρα που σε αυτήν μένονται οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Την αναβάθμιση όμως αυτή την επιδιώκει με πάθος και η αστική τάξη της Ελλάδας στη συντονισμένη της προσπάθεια να διεκδικήσει και αυτή αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο στην ίδια περιοχή. Και λέμε συντονισμένη γιατί όλοι βλέπουμε την πλήρη ευθυγράμμιση όλων των αστικών κομμάτων από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ στην επιδίωξη αυτή του ελληνικού κεφαλαίου, επιδίωξη η οποία και προβάλλεται και με εθνικό τάχα μανδύα. Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαιδευτική και πολιτιστική διπλωματία, η soft diplomacy, η science diplomacy, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στην προώθηση των επιδιώξεων των υπεριαλιστών, καθώς διαμορφώνουν επιπλέον διάβλους παρέμβασης και ενσωμάτωσης τόσο με οικονομικούς όσο και με ιδεολογικούς όρους. Και για να μην μας κατηγορήσει κάποιος ότι κυνηγάμε φαντάσματα, σας προτείνουμε να διαβάσετε την πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα, που έχει το χαρακτηριστικό όσο και αποκαλυπτικό τίτλο «Η δυσλειτουργική κατάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μια πρόκληση στον τομέα της δημόσιας διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών, μέρος πρώτο». Σε αυτήν την έκθεση θα δείτε λοιπόν και πώς βλέπει διαχρονικά η Αμερικάνικη Πρεσβεία τις εξελίξεις στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και το πού στρέφουν το ενδιαφέρον τους για να παρέμβονται, έχοντας και ως δεδομένο ότι ορισμένα τμήματα, όπως λένε, της ελληνικής κοινωνίας είναι ιστορικώς επιφυλακτικά για τη συνεργασία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών στην άμυνα, στην οικονομία και στα πολιτικά ζητήματα. Τέτοια, ας πούμε, και εναρμονισμένα με την ελληνική εκπαίδευση σε επίπεδο περιφερειών είναι και η λειτουργία διαφόρων tech labs, των που λειτουργούν ως θύλακες αμερικανικής επιρροής, γρήγορη συγκέντρωση δεδομένων και εκπόνηση δραστηριότητας εναρμονισμένων στις επιδιώξεις πάντα του στρατηγικού διαλόγου. Τώρα, αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τις διαλέξεις αξιωματούχων της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, θα χρειαστώ λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκδηλώσεις, ημερίδες. Αν προσθέσουμε την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ Αμερικανικών Πανεπιστημίων, της Πρεσβείας αλλά και του ΝΑΤΟ ήδη από το 2009, καθώς και την πρόσφατη ψήφιση νόμου, όπου προβλέπεται η επιχορήγηση από τον ελληνικό παρακαλώ προϋπολογισμό του Αμερικάνικου Ιδρύματος Fulbright, δηλαδή ενός φορέα προώθησης των πολιτικών επιδιώξεων των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός ευαγούς ιδρύματος του οποίου το μαύρο παρελθόν και οι απαρχές της παρουσίας του στην Ελλάδα σε εκείνα τα σκοτεινά χρόνια του εμφυλίου από το 1948 σηματοδοτούν και το ρόλο του, το οποίο μάλιστα η δυνατότητα χρηματοδότησης προβλέπεται και με το σημερινό πρωτόκολλο που τροποποιείται. Και αν συνυπολογίσουμε και την ταχύτατη ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα από αμερικανικούς μονοπωλιακούς ομίλους σε κλάδους εχμής όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες και η έρευνα, μιας και εδώ βρίσκουν φθηνό επιστημονικό και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για να το εκμεταλλευτούν, καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτω από το πρίσμα όλων των παραπάνω, το γενικόλογο και φαινομενικά αθώο περιεχόμενο της υποσυζήτησης συμφωνίας για την επιστήμη και την τεχνολογία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αποκτά ένα πολύ συγκεκριμένο, αρνητικό για το λαό περιεχόμενο και σε μια κατεύθυνση διαμετρικά αντίθετη από τα λαϊκά συμφέροντα. Γι' αυτό και το καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.